Καλώς ορίσατε στο κανάλι μας στο YouTube Σταυρής Footprints. Έχει πλέον χειμωνιάσει, βρισκόμαστε εδώ στην πανέμορφη μας κουζίνα στο Kitchen Studio Living & More. Και σήμερα, αφού πλέον ξεκίνησε το κρύο, θα κάνουμε μια μοναδική pumpkin soup, κολοκυθό σούπα. Πάμε να δούμε τη συνταγή μας. Ξεκινούμε τη συνταγή μας με το πιο βασικό που πρέπει να κάνουμε, να κόψουμε την κολοκύθα. Μπορείτε να την βάλετε και στο φούρνο να την ψήσετε, γιατί μπορείτε να την ξεφλουδίσετε μετά με ένα κουτάλι. Εγώ θα την κόψω με το μαχαίρι, γιατί θα δείξω μια σούπα που θα κάνουμε στην κατσαρόλα. Πολύ προσεκτικά με ένα μαχαίρι να φέρουμε το φύλλο. Θέλουμε καθαρό κομμάτι και θα κόψουμε χοντρά κομμάτια. Έχουμε κόψει σε μικρά κομμάτια την κολοκύθα. Έχουμε ζεστάνει πάρα πολύ καλά μια κατσαρόλα. Πάρα πολύ καλά, είναι πολύ σημαντικό. Και προσθέτουμε ελαιόλαδο μέσα για να σοτάρουμε την κολοκύθα μας. Μέχρι να πάρει μια βράση και να ψηθεί η κολοκύθα για τη σούπα μας, εμείς έχουμε πάρει ψωμί του toast. Θα ήταν καλό να είναι και λίγο παγωμένο. Θα αφαιρέσουμε την κόρα και θα κόψουμε μικρά κυβάκια. Θα τα πασπαλίσουμε με ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και θα ψήσουμε στο φούρνο για 175 ή 180 βαθμούς για περίπου 10 λεπτά.
Έχουμε φτιάξει την υπέροχη σούπα μας με 3P. Πάρκιν σούπ, κολοκυθό σούπα. Να τη δοκιμάσετε, να τη φτιάξετε με τα κουρτόνια και το υπέροχο γαρνίρισμα με την κρέμα γαλάκτος που έχουμε φτιάξει. Subscribe, like και τα σχόλια σας και τα feedback σας στο κανάλι μας στο YouTube Σταυρίς Footprints. Είναι ό,τι πρέπει για τώρα που χειμωνιάζει η ζούπα μας. Από μένα, καλή συνέχεια και θα τα πούμε σύντομα. Bye!